ιεραρχών μας, αλλά πάντοτε μένει στη μνήμη μου η ταπείνωσή σας, η αγαπητική σας διάθεση απέναντι στους άλλους, το διακονικό σας πρόνημα, όπως είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν ορθόδοξο ποιμένο. Ευχαριστώ λοιπόν, θεοδιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, για την πρόσκληση αυτή και θα προσπαθήσω να αναστήσω με κάποια συντομία το θέμα Ορθοδοξία και Αίρεση. Σήμερα η Κυριακή της Ορθοδοξίας είναι νομίζω κατάλληλο να ομιλήσει κανείς για αυτό το θέμα. Η Ορθοδοξία δεν μπορεί να οριστεί, διότι είναι θεανθρώπινη πραγματικότητα. Και όπως ο Ιησούς Χριστός, έτσι και η Ορθοδοξία μέσα στην ιστορία υπέρχεται κάθε ικανότητος του ανθρώπου διανοητικής και κάθε προσπαθίας να ορίσει αυτό το μέλλον. Θα αποτολμήσουμε όμως, και ζητώ συγγνώμη πρώτα από το Θεό και από εσάς θεωρητικότατε, θα αποτολμήσω να ορίσω κάπως την Ορθοδοξία. Όταν λέμε Ορθοδοξία, ξεκινώντας από την ιστορική πραγματικότητα, εννοούμε την συνείδηση της παρουσίας του Θεού μέσα στην ιστορία, μέσα στον ιστορικό χρόνο. Και συγχρόνως την δυνατότητα, όλα ο Θεός ως δυνατότητα τα προσφέρει στην ελευθερία του ανθρώπου, την δυνατότητα του Θεού, του ανθρώπου να γίνει Θεός κατά χάρη. Ορθοδοξία λοιπόν είναι ο Θεός μέσα στην ιστορία, μέχρι τη συντελεία των αιώνων, όσο διαρκεί δηλαδή ο ιστορικός χρόνος. Και από την άλλη πλευρά είναι η μόνη δυνατότητα που προσφέρεται σε κάθε άνθρωπο να γίνει Θεός με τη χάρη του Θεού, Θεός κατά χάρη. Η αίρεση από την άλλη πλευρά συνιστά μία
δηλαδή στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και στους Αποστόλους στην Καινή Διαθήκη. Η αποκάλυψη λοιπόν του Θεού δεν είναι μια αφηρημένη διδασκαλία, μια άστακτη διδασκαλία, αλλά ο Χριστός μας και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη αποκαλύπτει τον εαυτό. Ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος δημιουργεί τον κόσμο, συντηρεί τον κόσμο πάντοτε. Δια του Πατρός και εν Αγίου Πνεύματι συντηρεί τον κόσμο, σώσει τον κόσμο, αλλά και θα έρθει στο τέλος της ιστορίας, καλύτερα θα εμφανιστεί στο τέλος της ιστορίας ο γλυκός κριτής του κόσμου. Ο Χριστός λοιπόν αποκαλύπτει τον εαυτό του και στην Παλαιά Διαθήκη ασάρκος, πρώτης ακόσεώς του, και στην Καινή Διαθήκη εμσάρκος, μέσα από την ανθρώπινη πίστη του οστεάρκος. Ο Χριστός λοιπόν είναι η πίστη μας. Ο Χριστός είναι η αντικειμενική πίστη, η οποία πιστώνεται εις τους ανθρώπους. Ένα κεφάλαιο ανεκτιμή του αξίας, το οποίο πιστώνεται σε όλη την ανθρώπινη κοινωνία. Ο άνθρωπος καλείται να ανταποκριθεί με την πληγή του πίστη εις την πίστη Χριστό. Η ανταπόκριση αυτή του ανθρώπου είναι η υποκειμενική της, η πίστη ενός εκάστοτε. Καλείται ο άνθρωπος να αποδεχθεί την αυτοαποκάλυψη και αυτοφανέρωση του Χριστού μέσα στην ιστορία. Είναι αναγκαία η υποκειμενική αποδοχή προς οικείωση αυτής της πίστεως της εξαντλημένου δεινωμένης εις τον κόσμο, όπως λέει ο Ευαγγελιστής, ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Η πίστη είναι ορθόδοξη όταν οδηγεί στη σωτηρία. Και σωτηρία σημαίνει όχι κάποια ηθική βελτίωση του ανθρώπου. Ο Χριστός μας δεν ήρθε στον κόσμο ως άνθρωπος για να δημιουργήσει, να προκαλέσει την ηθική βελτίωση του ανθρώπου και της κοινωνίας. Να δημιουργήσει έναν καλύτερο άνθρωπο, να δημιουργήσει μια καλύτερη κοινωνία. Αυτό υπόσχονται ότι μπορούν να τα κάνουν και τα κοινωνικά και πολιτικά συστήματα του κόσμου. Ο Χριστός μας, ο Θεός δηλαδή, εισέρχεται ως θεάνθρωπος μέσα στην ιστορία για να ανακαινήσει τον άνθρωπο και την κρίση ολόκληρη. Για να μεταμορφώσει με την χάρη του Τριαδικού Θεού που χορηγείται για το Αγίου Πνεύματος να μεταμορφώσει την κοινωνία. Η μεταμόρφωση της κοινωνίας αρχίζει με τη μεταμόρφωση εν Χριστώ του ίδιου του ανθρώπου. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, μια ηθική βελτίωση, αλλά είναι φυσική, επιτρέψτε μου τον όρο μέσα στο χριστιανικό μας πλαίσιο, μια οντολογική ανανέωση, ανακαίνιση του ανθρώπου. Είναι η καινή πτήση που διαβάζουμε στον Απόστολο Παύλο. Η νέα δημιουργία, πάντα δημιουργία λέμε, ανάταση του ανθρώπου. Η πίστη λοιπόν είναι ορθόδοξη όταν οδηγεί σε αυτή την εναγκαία πνεύματι ανακαίνιση του ανθρώπου. Η ορθοδοξία, όπως έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι μια μόνιμη πρακτική απόρριψη. Ο λόγος της ορθοδοξίας είναι αποδεικτικός, όπως οι Άγιοι Απόστολοι, οι προφήτες και οι πατέρες μας διδάσκουν. Αυτό λοιπόν, η ανακαίνιση της πίστεως, φαίνεται στους Αγίους της Εκκλησίας. Στα λίξανα που είναι ακέραια και υπερβαίνουν την φορά, σήμερα μου δόθηκε ευκαιρία, μας δόθηκε η ευκαιρία στον Άγιο Αντίπα, στον Πανεπιστημιακό Ναό των Αθηνών,
ευχαριστώ σε όλα τα ο υψηλότερος τίτλος είναι του Γεωργίου. Και μακάρι να το πιστεύω και να το δέχομαι. Και να κλείσω τα μάτια μου, πάτησα ήδη τα 70, να κλείσω τα μάτια μου ως ταπεινός Γεωργίου, προβολέξου δηλαδή της πίστεώς μας. Αγαπητοί μου λοιπόν, αδελφοί, πρέπει να καταλάβουμε ότι η αίρεση μας δίνει νόθο τρόπο αποδοχής του Χριστού. Ο Χριστός της αιρέσεως είναι τεμαχισμένος, τεμαχίζεται. Δεν είναι ολόκληρος ο Χριστός. Μας δίνει άλλο χριστιανισμό, όπως είπαμε προηγουμένως. Άρα έχουμε την εξαντικειμένου πίστη που είναι η φανέρωση του ίδιου του Θεού, του Τριαδικού Θεού, εν Ιησού Χριστό μέσα στην ιστορία πρώτη σαρκώσεως και μετά την σάρκωση. Και δεύτερον, είναι η υποκειμενική πίστη, δηλαδή η αποδοχή του Χριστού εκ μέρους του ανθρώπου. Η αίρεση, αφού δεν προσφέρει τον αληθινό Χριστό, δεν μπορεί να σώσει. Ενθυμούμε μια εμπειρία μου εις τον διάλογο με την Παγκόσμια Λουθυρανική Ομοσπονδία. Στον διάλογο αυτό, 24 έτη, 78 μέχρι 92, συμμετείχα με τον μακαριστό πατέρα Ιωάννη Ρωμανή. Εκεί γνώριζα τον Παπαγιάννη, όπως τον έλεγαν οι μαθητές του στη Θεσσαλονίκη. Έρχεται ένας μεγάλος προτεστάντης, ωραίος άνθρωπος, εγγενέστατος, Γερμανός, με πολλά χρόνια διαβίωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, πριν ήταν εις ενός πανεπιστημίου των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δεν είναι ως άνθρωπος. Μου λέει λοιπόν, πάτερ Γεώργιε, μάλιστα επειδή κατήγετο είχε γεννηθεί και μεγαλώσει και ήταν και στην Βέρμα ή στην Γερμανία, μου πει ηρέσκετο να μιλούμε γερμανικά. Οπότε λοιπόν μου λέει, Herr Bruder Metallinos, αγαπητέ κύριε, αγαπητέ αδελφέ Μεταλλινέ, έτσι, προς τον κύριε συνάδελφε, θα λέει αδελφέ. Μου λέει, γίνασε Δαΐκο Αγίου Πνεύματος. Του λέω λοιπόν, κατάλαβα μέσω του, κύριε καθηγητά, κύριε Πνεύμα, γιατί το λέτε αυτό, πού το βρίσκεται, πάλι. Στην πρώτη προς το Λυθίους και στη δευτέρα προς το Λυθίους λέγει ότι είμαστε ναοί του Αγίου Πνεύματος οι άνθρωποι. Λέω, δεν μου λέτε κύριε συνάδελφος, εάν ο διάβολος διαβάσει το κείμενο του Αποστόλου Παύλου, είναι και αυτός ναός του Αγίου Πνεύματος. Μου λέει, μα πώς είναι αυτό είναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν, η διαπίστωσή σας του λέω είναι ορθοτέτη, αλλά είναι η μέθοδος εκείνη που βοηθεί τον άνθρωπο να ανοίξει την καρδιά του και να γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος. Θυμήθηκα την ευτυχή μέθοδο του δικού μας, του Σοκράτους, και τότε κούνησε το κεφάλι συγκαταβατικά και μου λέει, τώρα σας καταλαβαίνω, σας δίνει η πνευματική ζωή, σας δίνει το άνοιγμα της καρδιάς και στην χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό το λέμε που λέγουμε πόλη. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία λοιπόν είναι ο τρόπος, η μέθοδος με την οποία η εξαντικειμένου πίστης που εισέρχεται στον κόσμο του Χριστό, ο ίδιος ο Χριστός, γίνεται υποκειμενική πίστη. Δηλαδή μπορεί ο Χριστός να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Είναι ένα χαρακτηριστικό ότι στο 8ο κεφάλαιο της πρώτης της προδρομένης, σας το λέω για να ψάξετε να το μελετήσετε απόψε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ποιος είναι του Χριστού. Και συνεχίζει, ή πνεύμα Χριστού, ή γη εν μη, ενίκηση. Εάν το Άγιο Πνεύμα, που είναι και πνεύμα του Υιού, το πρόσωπο των τρίτων της Αγίας Τριάδος, εάν ενίκη μέσα μας, τότε είμαστε.
εμπιστοσύνη αυτή μεταβάλλεται σε επιβεβαιότητα του ανθρώπου. Οπότε δεν μπορεί να γνωριστεί πλέον στην πίστη. Όταν ακούω αδελφούς, το έλεγα και εγώ πριν με κλείσει ο πατέρα τη Εκκλησία και μάλιστα την Φιλοκαλία που είναι η πρακτική ορθοδοξία. Το έλεγα και εγώ. Κλονίστηκε η πίστη. Η πίστη στον Θεό. Η δική μου πίστη, ίσως και η δική σας, μπορεί να κλονιστεί. Γιατί δεν έχουμε αυτή την βεβαιότητα της πίστεως, της αληθείας της πίστεως. Των Αγίων πίστης κλονίζεται ποτέ. Πρέπει όπως θα πούμε οι άλλοι έχουν αυτή την βεβαιότητα. Είναι η ασφαλής πίστεως. Θα σας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Όπως αποκαλύπτονται η συμφιλοκαλία, που είναι το πνευματικότερο έργο μέσα στη ζωή της Ορθοδοξίας. Η καταγραφή δηλαδή της εμπειρίας των Αγίων. Η πρώτη πίστη λέγεται στην Φιλοκαλία πρώτη και απλή πίστη. Είναι η πίστη εξαπωής, Ρωμαίου 10-17. Είναι η διδασκαλία του Χριστού και των Αγίων, των Αγίων Πατέρων, των Αγίων Μητέρων. Ο Χριστός και οι Άγιοι διδάσκουν και καλούμε εγώ να δώσω εμπιστοσύνη σε αυτή την πίστη, ότι με σώζει πραγματικά. Η στάση μας είναι δική. Είτε δεκόμεθα τον λόγο του Χριστού και των Αγίων, είτε δεν τον δεκόμεθα και τον απορρίπτουμε. Η περίπτωση εδώ είναι των Αγίων και πάλι. Η αποδοχή της πίστεως οδηγεί στην θεραπεία του ανθρώπου. Θεραπεία σημαίνει να αποκατασταθεί μέσα στην καρδιά μου η σχέση μου με τον Θεό. Να έρθει η χάρις, η άκτιστη ενέργεια και χάρις του Τριαδικού Θεού και να ενηγήσει μέσα στην καρδιά μου. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, Απόστολος Παύλος, ή εάν δεν έχουμε Θεού εκεί, εμείς. Αυτή λοιπόν η θεραπεία είναι αναγκαία για να μπορέσουμε να μεταβούμε από την πρώτη πίστη ή στην δευτέρα πίστη την οποία θα δούμε προηγουμένως. Η πρώτη πίστη, μας λένε οι άλλοι, συνδέεται με τη φυσική γνώση του ανθρώπου. Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος έλεγε, άλλη είναι η γνώση που προϋποθέτει την πίστη και άλλη εκείνη που γεννάται από την πίστη. Η πρώτη γνώση είναι φυσική γνώση της διανοίας, ενώ η άλλη είναι πνευματική γνώση. Αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Πώς γεννιέται η πρώτη πίστη που με οδηγεί στην εμπιστοσύνη απέναντι στον Θεό? Πρώτον γεννάται μέσω της κρίσεως, κατά την προσδρομένους επιστολή. Βλέπει κανείς αυτό το αριστούργημα και μεγαλείο της κρίσεως και καταλαβαίνει είναι η πρώτη πρακτική απόδειξη ότι πας κύπος κατασκεύαστε υπόκειτος. Ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός. Δεν μπορεί να είναι κάτι τυχαίο. Διερωτώμε, είναι μια κίνηση ακρίσεως των πάντων. Ο λόγος εκείνος κάποιων μεγάλων θεωρουμένων επιστημών, οι οποίοι σου λένε όλα είναι αποτέλεσμα μιας τυχαιότητος. Χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη. Τυχαία τα πάντα, όλος ο κόσμος. Όλο το σύμπαν ή τα σύμπαντα, αν θέλετε, είναι καθώς μιας τυχαίας κινήσεως. Αλλά ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης, ο νεότερος αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, έλεγε χαρακτηριστικά ότι ο Θεός δημιουργεί ολόκληρο το σύμπαν μέσα σε ένα άτομο, σε ένα μόλι, συντυπνωμένο, τεράστια συντύπνωση όλου του σύμπαντος. Και σε μια στιγμή εκρίνει
κάποιον φίλο, ο οποίος διεξήγησε από την Ιάφη, του 19ου αιώνα. Του έκανε λοιπόν το εξής όταν του έλεγε ότι όλα είναι τυχαία, δεν υπάρχει δημιουργός. Του ζήτησε το πρωί να βγουν μια βόλτα στον κήπο που είχε, μεγάλο κήπο. Και σε κάποια γωνία είχε βάλει ένα ρολόι, ροκοκό, δηλαδή πολυπίκυλο και πολυπίκυλο. Οπότε ο επισκέπτης το βλέπει, τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Και στο πλάτη δεν ήταν εδώ. Θα φύτρωσε τυχαίο. Μα είναι δυνατόν αυτό να είναι τυχαίο, δεν ξέρω. Εσύ δεν πιστεύεις ότι ο κόσμος ολόκληρος ή μάλλον λες και διακηρύσεις ότι είναι καρπός και γεώργιος και δεν δέχεσαι ότι αυτό το ρολόι είναι καρπός, τυχαίος. Η πίστη λοιπόν γεννιέται πρώτον με την ένδειξη την οποία λαμβάνουμε από την πίστη. Αλλά συγχρόνω με την διδασκαλία. Ξέρετε, την διδασκαλία του Χριστού και των Αγίων. Δεν είναι απλός λόγος. Εγώ αυτή τη στιγμή σας διδάσκω. Επιτρέψτε μου να το πω, αντλώντας από τον λόγο των Αγίων, φυσικά δεν είναι τίποτε δικό μου. Σας διδάσκω αυτή τη στιγμή, αλλά ο λόγος μου μπορεί να μην έχει καμία επίδραση σε εσάς. Ξέρετε γιατί. Ο λόγος των Αγίων και μάλιστα του Χριστού μας εκπέμπει χάρη. Γι' αυτό στην Αγία Τράπεζα έχουμε τα κείμενα, τη φυλάδα, τις λειτουργίες, Χρυσοστόμου, Βασιλείου, την προηγιασμένη, διότι με την λίγο χάρη Θεού βγήκαν όχι μόνο από διάγνωση, αλλά βγήκαν από καρδιές ανθρώπων που είναι κατοικητήρια για την Αγία. Και δεν αρχίζει ο καθένας να κατασκευάζει δικές του προσευχές, δικές του ακολουθίες ή να σκοτώνει για κάποιον μεταπράσπαιο των λόγων των Αγίων που είναι χαριτοφόρος και χαριτόπινος. Σκεφτείτε το αυτό και να καταλάβετε πολλά πράγματα. Μέσω της διδασκαλίας, μετά από την διατροφή των τετραγυσιλίων, λένε οι άνθρωποι, ούτως εστί να λιθώς ο προφήτης ο ερχόμενος, εις ο κόσμος. Επίσης, εις ο καταλαιωάνιο διαβάζουμε, λάφτα δε γέναρτε, ή να πιστέψετε ότι ο Ιησούς εστί ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Και στην περίπτωση της Σαμαρίτης, όταν ο Χριστός μας πήγε στη Σαμάρια, της είπα η κάτοικη της περιοχής, ούτε από τους διαθνησίου λαλιά δεν πιστέψαμε. Δεν πιστέψαμε ποιος είναι αυτός που μας επεσχέθηκε και εμείς το είπες εσύ, αλλά δεν τη ζήσαμε την παρουσία. Η παρουσία του Χριστού μας, όπως και των Αγίων κατά χάρη, επέμπει και εμπνέει αυτή την πιστότητα εις τον Θεό. Ο Χριστός επίσης προβάλλει τα έργα του για να πιστέψει, να κινητοποιηθεί η πρώτη πίστη μέσα στην καρδιά, η πίστη εξακοής, λέγει, καν ενή μη πιστεύετε, της έργης πιστεύετε. Πιστεύετε στα πράγματα μου. Γι' αυτό ο Χριστός μας τα μαντουλεί. Οι Παρισαίοι όμως, τεπορωμένοι όπως ήσαν, απερίπνητοι την καρδία, δεν επίστευαν. Η αποδοχή λοιπόν της πρώτης πίστεως οδηγεί στα έργα της μετανοίας. Τότε πραγματικά λειτουργεί η πίστη σε εξακοή όταν ο άνθρωπος αποφασίζει σαν τον άνθρωπο να επιστρέψει στον πατέρα. Το λέω πολλές φορές και τώρα στις εσκαπιές του Κύριου. Και τη χάρη του Θεού να πιστεύω και τον νιώθω πολύ περισσότερο. Εμείς διδάσκουμε οι ωραιολογίες των κοσμικών θεολόγων, φιλοσοφικές σκέψεις που δεν έχουν καμία επίδραση στον άνθρωπο. Αδελφοί μου, το κήρυγμά μου, όποιο κήρυγμα, τότε θα είναι Χριστό και μέσα στη χάρη του Χριστού, αν οι περισσότεροι από αυτούς που με δέχουν και με ακούν, μόλις τελειώσει η φύγη για ακολουθία, τρέξουν να βρουν πνευματικό να εξομολογηθούν τις αμαρτίες. Διαφορετικά, είναι ένας λόγος κοσμικός, να το πω λαϊκά, από το ένα αυτή μπαίνει και από το άλλο πηγαίνει.
καθαρή την καρδία, ανταποκρίνονται στην πρώτη της και την αποκτού. Η αίρεση δεν ενδιαφέρεται για θεραπεία. Είναι μια ιδεολογία θρησκευτική, είναι μια ηθικιστική διδασκαλία, μια ηθικολογία. Το ίδιο και ο αιρετικός τρόπος ζωής του κατατύπους ορθοδόξου. Όταν και εμείς οι ορθόδοξοι δεν ζούμε την αγιοπνευματική ζωή, τι διδασκόμαστε αυτή την περίοδο. Να ακούσαμε να τα λέει ψάχνει γνωστό ωραία, νησία, αγρυπνία, προσευχή. Εάν και εμείς οι ορθόδοξοι δεν συμμετέχουμε σε αυτή την ζωή, τότε είμαστε αιρετικοί στη ζωή. Βέβαια, δεν είμαστε αιρετικοί στην πίστη, παρά μόνο εάν διατυπώσουμε την πίστη αιρετικά. Αλλά καλυπτόμεθα πίσω από το μεγαλείο των Αγίων και της παραδόσεώς μας και νομίζουμε ότι είμαστε ορθόδοξοι επειδή αναπαράγουμε φράσεις και διδασκαλίες της ορθοδόξου πίστεως. Εάν όμως δεν εισερχόμεθα στην εχθριστό ζωή, ο τρόπος προσεγγίσεως της πίστεως είναι καθαρά ελεκτικός. Δεν μπορεί να υπάρξει γνήσια πνευματική ζωή εάν η πίστη δεν είναι ορθή. Να γιατί οι άλλοι πατέρες μας θυσιάζονται κυριολεκτικά, πεθαίνουν για το δόγμα, τη διδασκαλία. Δόγμα σημαίνει διδασκαλία, που γίνεται ελεύθερα, απευθεία από τον άνθρωπο. Η διδασκαλία λοιπόν της πίστεως, εάν είναι ορθή, εάν είναι ορθόδοξη, μπορεί να οδηγήσει στην εχθριστό ζωή και στη σωτηρία. Εκεί όμως που δεν είναι ορθή, δεν είναι ορθόδοξη, τότε δεν μπορεί να οδηγήσει στη σωτηρία. Καταλαβαίνετε ποια σημασία έχει. Και η πίστη από ό,τι μου την θεωρούμε θεωρητική, ενώ είναι η δύναμη, η δυναμοποίηση της ανθρωπίνης ζωής. Αυτό το έλεγε και ο Λούφιος, ο οποίος είχε κάποια γνώση των πατέρων και έλεγε όπου η πίστη είναι αληθής, εκεί ακολουθεί και η ορθή πράξη. Νόρθο δόγμα λοιπόν δεν οδηγεί στη σωτηρία. Γι' αυτό λοιπόν οι αίρεση και οι άγγελοι δεν ενοχλούνται από την αμαρτία, αλλά ενοχλούνται από την αίρεση. Ενοχλούνται από την σιγάνη. Η αμαρτία υπερβαίνεται δια της βατανίας. Η αίρεση όμως δεν μπορεί να οδηγήσει σε μετάνοια. Διότι ο αιρετικός αποκτάει την ένταξη ότι είναι ο Κύριος της πίστης. Ένα δεύτερο βήμα είναι η τελεία πίστης. Αυτό υπάρχει, αυτή η πίστη υπάρχει μόνο στην Ορθοδοξία. Είναι η ενδιάθετη πίστη, η καρδιακή πίστη. Είναι η παρουσία της ακτής του ενεργείας, του φωτός του Τριαδικού Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Οι Άγιοι μας μας λένε, όπως ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, τέταρτος αιώνας, εκείνος που προσπαθεί να πιστέψει και να ενωθεί με τον Κύριο πρέπει να επιδιώξει να λάβει το Άγιο Πνεύμα σε αυτήν εδώ τη ζωή. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, για να οδηγήσει το Άγιο Πνεύμα ως άκτιστη ενέργεια και χάρη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Αν όμως κάποιος δεν αναζητήσει εδώ από τώρα
ιδιωτικό χάρισμα που έχουν γίνει. Πνευματικό είναι όχι μια ούτε. Αυτά είναι για λαϊκή κατανάλωση, για κεντρική κατανάλωση, η διάρκεια και τα κουβεία μα και η δίκη μα. Πνευματικό είναι αυτό που έχει μέσα του ζωντανή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι στην γλώσσα μα πνευματικό και όχι ο διαγωγό. Στην γλώσσα τη Ελληνική Ορθοδοξία. Ο πνευματικό λοιπόν άνθρωπο που έχει ζωντανή, ενεργό την παρουσία μέσα στην καρδιά του, είναι ικανό να ανακρίνει πάντα σαν έχει πνευματικέ ακτίνε ή και να βλέπει, διαβάζει την καρδιά των άλλων. Εγώ με παραδείγμα, πατέρα Παγίσιο, πατέρα Πορφύριο, πατέρα Ιάκωβο, Θαγίδη κλπ. Πήγαινε στον πατέρα Πορφύριο, είναι φίλο του. Πήγαινε σε έναν από αυτού. Και αμέσως ήσουν και έναν το χέρι να σε υπηρετήσουν ή έβλεπα το πρόσωπό σου και σου απεκάλυπταν όσα έχεις και δεν έχεις μέσα σου. Αυτή η διείσδυση μέσα στην καρδιά του ανθρώπου είναι πραγματικά καθώς της ενδιαφέρουσης της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Θα αναγκαστώ 5-6 λεπτά παραπάνω σε ερωτηθώ και συγχωρήστε με να μιλήσω γιατί θέλω να είμαι και πρακτικός. Πριν από αρκετά χρόνια, στο διάλογο με τους Λουθυρανούς, γνώρισα ένα έντονο κληρικό από κάποια χώρα της Κεντρικής Ευρώπης, ο τόπος. Γίναμε φίλοι γιατί είμαστε περίπου στην ίδια ηλικία, εγώ κατά τη μεγαλύτερος. Ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα, έμαθε τα ελληνικά, σπούδασε στη σχολή μας, έκανε την ατομική διατηρή, με τα πτυχιακά σπούδασε, στην θεωρητική σχολή. Και είχε μια περιπέτεια στην οικογένειά του που δεν θα την αναφέρω αυτή τη στιγμή. Μου λέει, φίλε Πάτερ Γεώργιε, θέλω να βρω ένα πνευματικό. Δεν σε υποτιμώ. Λέω, μα δεν είναι πνευματικό με αυτή την έννοια. Καθηγητήριο του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό θα σε πάω σε πνευματικό. Επειδή ακόμη μιλούσε γερμανικά τα ελληνικά που δεν ήταν καλά, προσφέρω με έναν γερμανό μαθητή μου που είχε ήδη σπουδάσει θεολογία στην Αθήνα και είναι συνάδελφο και καθηγητή σε ένα μεγάλο σχολείο των Αθηνών, τον κύριο Λέοντα Μπράγκα. Το πρώτο καθολικό που βαπτίστηκε ορθόδοξος και έμαθε άριστα και τα ελληνικά. Πηγαίνω λοιπόν στον πατέρα Πορφύριο. Μόλις του βλέπει ο πατήρ Πορφύριος, του χαιρέτησε, του φιλήσανε το χέρι, και κρατάει το χέρι του εξ Ευρώπης προερχομένου, του άλλου Ευρωπαίου, του ιερέως και του λέει για το πρώτο πρόβλημα που έχεις θα κάνεις αυτό και για το δεύτερο πρόβλημα θα κάνεις αυτό και θα μετέφραζε ο άλλος μαθητής μου ο Γερμανός. Τι μου είπε τότε, ως εγώς το βάθος εκείνος, πέφτει από κάθε θέση εις την εκκλησία της Ευρωπαϊκής σήμερα. Λέει πάτε Γεώργιε, αισθάνθηκα αμέσως τα γόνατά μου να κάνω βήμα, να γίνω να πέρασω γι' αυτό κάτω. Διότι πρώτη φορά αντιλαμβανόμουν τι είχα πει πνευματικό άνθρωπο. Τι είχα πει αγιοπνευματικό άνθρωπο. Ενώ εμείς συνήθως χάνουμε την αλήθεια των πραγμάτων, εγκλωβισμένοι όπως είμαστε μέσα στη δίθεν σοφία μας, στην δίθεν επιστήμη, στα κοσμικά μέσα, τα οποία είναι αμαρτία, αλλά όχι πολιτικά μέσα. Και όχι ως πηγή αληθείας και πηγή σωτηρίας. Στην τελεία φύση τώρα αναφέρεται το πολίο του ενδεκάτου και παλέμου της προσεβαίνους της εστίν ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος ου λεγωμένων. Τι σημαίνει αυτό. Ποιο είναι το ελπιζόμενο. Αυτός που αυτό με κήρυξε πατερικά μέσα από το κυκλοκαλείο Παπαγιάννης ο Ρωμανίδης και εγώ πρέπει να το πάω. Τι θα πει, τι είναι το ελπιζόμενο. Το ελπιζόμενο είναι
εκλείψεις σε ανάμεις. Και σκέφτομαι καμιά φορά τι μάλλον συχνά. Παπαγιώλη, βλέπεις τι κάνεις με την ακαθαρσία σου. Βλέπεις τι κάνεις. Την ίδια χειροτομία που είχε ο Απόστολος Πέτρος και ο Ιωάννης, οι Απόστολοι έχουν και εμείς. Μπορώ εγώ να τολμήσω να του πω άλλο που μιλάω ακόμη και είπα και στον λίγο σου. Γιατί είναι μακάβριος. Δεν εκπέμπω τη χάρη του Θεού. Οι άλλοι την εκπέμπουν. Για να μην νομίσουμε από τους φαίνοι προτεστάντες και κριτικοί ότι όλα αυτά που γίνονται στον πρώτο αιώνα, στην αποστολική εποχή, θα πάμε τρεις αιώνες μετά, στον Άγιο Κυρίδωνας. Τον προστάτης. Ο Άγιος Κυρίδωνας έλειπε από την Πρεμεδουσιά, από την Κρινιδούτα και στο ενδιάμεσο είχε κινηθεί τη φυγατέρα που είχε, την Ειρήνη. Ήταν εξεγγράμμα, επίσκοπος γιατί άμα φτάσει στην θέωση, τι έγκαμος είναι, ή μοναχός, αλλά καθώς δεν υπάρχει, τι έγκαμος ή μοναχός, είναι ανοιχτός η συγχάρη του Θεού. Και επίσκοπος και πατριάρχης μπορεί να γίνει, δεν είναι θέμα γραμμή λοιπόν. Είναι θέμα χάριτος, ασκήσεως και πνευματικής ζωής. Εν πάση περιπτώσει, έρχεται κάποιος και του λέει, τι θα δώσει στην κατέρα σου, Άγιοι άνθρωποι του Θεού, να μου φυλάξει ένα τίμα φέσσα του κείμενο, φωνή. Πού το έχει πάνω. Προσέξτε, δεν είναι μάμπους ο άνθρωπος. Ούτε τα χαρτιά ρίχνει σιλόμια της φράσης που χρησιμοποιώ, ούτε μαντέχνει, ούτε κάνει μαντέωματα. Δαιμονικά άπαλες της βασιλείας. Τι του λέει, πάμε να τη ρωτήσουμε. Πάνε λοιπόν στο μνήμα της νεκράς και της λέει ο Άγιος Κυρίδωνας. Ειρήνη, παιδί μου, πού έβαλες τον κοιμήλιο αυτό και ακούγεται η νεκρά και του λέει, τι το έχω πατέρα. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι σταθή στα πόδια του άλλου που άκουγε την φωνή της νεκρά. Γι' αυτό το σωστό στο απολυτήριο είναι το που έχει αλλάξει ο Μακαρίτης, ο Μητροπολίτης των παιδικών μου χρόνων, ο Μεθόδιος, στην Κέρκυρα Ιωνία του Ειρήνη, όχι νεκρά σύ εν τάφο προσφωνής, ειδοκητή, εσύ προσφωνής την νεκρά στον τάφο, αλλά όταν είναι νεκρά, νεκρά, σύ εκ τάφου προσφωνή. Σου μιλεί δηλαδή η νεκρά, το θαύμα είναι αυτό. Εγώ μπορώ να μιλώ σε όλους τους θαμμένους τους δικούς μου, αλλά δεν είναι θαύμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς λειτουργεί η ενδιάμετρος πίστη. Όταν υπάρχει χάρη του Θεού ζωντανή μέσα από τον άνθρωπο. Γι' αυτό κάνουν θαύματα οι άλλοι. Γι' αυτό παρακαλούμε τους Αγίους μας. Του Χριστού είναι τα θαύματα. Αλλά του Χριστού τα πραγματοποιούν όλοι οι άλλοι. Διότι έχουν μέσα τους δώσα την παρουσία της ακτής του ενεργείας και χάριτος του Θεού και αυτή τη χάρη που έχουν με ένα δίδυο μυθί στους άλλους. Η μεγαλύτερη απόδειξη της παρουσίας της ενδιαφέρου πίστεως στην καρδιά είναι τα λείψανα και τα θαύματα των Αγίων. Ας καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα, σεβασμιότατε και σεβαστοί πατέρες και αδελφοί. Ορθοδοξία υπάρχει εκεί που λειτουργεί ορθά η πίστη, που ξεκινάει ως πρώτη πίστη εξαπολής, εμπιστοσύνη και καταλήγει στην ενδιάμετρη πίστη. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που δεν υπάρχουν πραγματικά άλλοι, δεν υπάρχει ορθοδοξία. Αυτά τα περιγράφει το 18ο αιώνα ο μεγάλος και θεολόγος, η μεγαλύτερη διάνοια της Ευρώπης, αλλά και πνευματικός, ησυχαστής άνθρωπος, ο Ευγένιος ο Βούλγαρης, σε μια επιστολή νέα διευθυντή του, προς έναν παπικό υποδιάστημα, τον Πέτρο Κλέπτη. Άλλοι υπάρχουν πραγματικά στην Ορθοδοξία, όχι στην Ορθοδοξία όπως την εννοούμε ή την Ουσταρκόνα, ο Παπαγιώτης, ο Τουταλινός, ίσως και εσείς. Στην Ορθοδοξία των Αποστόλων και όταν των Αγίων. Η Ορθοδοξία υπάρχει όπου εφαρμόζεται η μέθοδος, η ασκητική, η πνευματική που οδηγεί στην τελεία της, στην ενδιάμετρο της. Υπάρχει κίνδυνος να έχουμε αίρεση μέσα στην λεγόμενη Ορθοδοξία. Όπως σας είπα και πριν, όταν η Ορθοδοξία δίνει κάτι το θεολογικό, το μετέωρο και δεν ακολουθεί και από την πνευματική ζωή ώστε η χάρη του Θεού, του Τριαδικού Θεού να ενοικίσει μέσα στην καρδιά μας. Τότε έχουμε θρησκειοποίηση της πίστεως,
ιδεολογικοποίηση της πίστεως, έναν αυθυρημένο διαδικτυλισμό, αυτό είναι η αλόφια ημών των πανεπιστημιακών, που το θεωρούμε ορθοδοξία. Ενώ είναι στοχασμοί δικοί μας, με πρακτική και προσωπική σημασία ίσως, αλλά όχι με αγιοπνευματική σημασία. Η αίρεση αποτρέπει τον άνθρωπο να φτάσει στη θέωση, διότι η πίστη στον ελεκτικό είναι μια νοητική υπόθεση, ένα διαδικτυλικό κατασκεύασμα. Η αίρεση είναι ο σκοτασμός του νου και της διαστήνας και κλείνει την πορεία προς την κάθαρση, τον ποτισμό, τη θέωση. Η αίρεση εξαντλείται από πλευράς πίστεως σε θεωρητικές διατυπώσεις αντί δε τους δυστυχείς τους μάρτυρες του Ιεχωβά ή τους εντυπωσιανούς και άλλους που προχωρούν έχουν μία γραφή και συνεχώς από την αρχή παραπέμπουν σε ποια άλλη σελίδα θα πούν, θα βρέσουν και να πούν το δεύτερο παράδειγμα, το δεύτερο πορείο. Τους λέω καμιά φορά, αυτό είναι πόλεμος πορείο. Λέω με πορεία ασχολούνται οι νομάρχες και οι δήμαρχοι και όχι εμείς ως χριστιανοί. Ο αιρετικός λοιπόν κλείνει την πορεία προς την κάθαρση της καρδιάς. Την πρακτική δηλαδή αποδοχή της πίστεως του Χριστού ως πίστεως μας για να μπορέσει να φτάσει ο άνθρωπος στον φωτισμό του νου που δεν είναι η γάνια, στον φωτισμό του νου που μαζεύεται μέσα στην καρδιά και αν ο Θεός περιπλέψει και στη θέωση. Η Ορθοδοξία προσφέρει αυτή την θεραπεία. Η Ορθοδοξία των παιδιών της. Προσφέρει αυτή την θεραπεία. Η αίρεση δεν μπορεί να την προσφέρει. Η τραγικότητα των αιρετικών εκτός και εντός της Ορθοδοξίας πολλές φορές των θεωρουμένων Ορθοδόξων, η τραγικότητα είναι ότι ο αιρετικός αναζητεί αλήθεια, αλλά την αναζητεί αισθανομένα. Διότι ξεκινά διανοητικά για να κατανοήσει το δόγμα. Εδώ ακριβώς είναι και η πλάνη να τα μεταφράσει όλα. Ένας που έχει σχέση με τη ζωή της Εκκλησίας, χωρίς να έχει πτυχία, χωρίς να έχει δοκτορά κλπ, μετέχει στην πίστη έξω και αν δεν καταλαβαίνει κάποιες λέξεις. Ποια σχολεία έχει τελειώσει ο καπιλιάς. Οι φυλακόρυφοι, οι παπαδιαμάνοι άνδρες και γυναίκες ζουν μέσα στην πίστη. Και ξέρετε πως το βλέπω και στην Γερμανία και εγώ, μου έλεγαν όχι πάλι να μεταφράσεις. Αλλά θα μας δέσετε το πρωτότυπο κείμενο. Και εμείς θα οριζόμαστε με την χάρη του Θεού, όχι να καταλάβουμε τα λόγια, αλλά να δεχτούμε την κλίση, την πρόσκληση του Θεού. Στα προκοπιώνται απλές γριούλες, απλή έρωτη στην κατάλληλη στιγμή. Ενώ μπορεί να έρθει σε έναν καθηγητή και πριν από την Πανεπιστημίου, που δεν καταλαβαίνει πότε πρέπει να σταυροκοπηθεί, που δεν καταλαβαίνει την πίστη. Ο Γρηγόριος ο θεολόγος έλεγε θεολογούμε. Ού καλυστοτελικός και πλατωνικός, αλλά αλλιευτικός. Η θεολογία μας είναι η θεολογία των ψαράδων της αλληλικής αλληλείας, που έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ένα άλλο ακόμα. Εδώ βλέπουμε το έγκλημα του Οικουμενικού Διαλόγου. Στον Οικουμενικό Διάλογο, οικουμενιστικό καλύτερα, δεν ασχολούμεθα με αυτά τα θέματα. Αλλά ασχολούμεθα με επιστημονοφανείς συμβιβασμούς για να επιτύχουμε κάποια συνάντηση μεταξύ μας εντελώς κοσμικά και πολιτικά με την ευρύτερη σημασία του όρου. Εδώ φαίνεται λοιπόν το λάθος. Σήμερα μιλήσαμε για την ιεραποστολή στην Εκκλησία. Τι σημαίνει ιεραποστολή στην Εκκλησία? Σημαίνει το έχουν και είναι. Είναι προσφορά του Χριστού και κλίση του ανθρώπου στην εν Χριστώ σωτηρία. Ο Φίλιππος δεν έκανε κανένα συμβιβασμό με τον Ναθαναήλ. Τι του είπε, έρχονται και είναι. Μου λέει κάποτε ένας Προτεστάντης, έρχονται στην Ορθοδοξία
ίδια παράδοση του πατρός Παγισίου σώσει, η δε άλλη παράδοση δεν μπορεί να σώσει. Ει τον οικουμενιστικό διάλογο αφήνουμε τους άλλους μέσα στην πλάτη. Τι κι αν λέει ο Άγιος Μάρκος, ο ευγενικός, ούτε μπορεί συγκατάβαση στη στατιστική. Η Εκκλησία του Χριστού, ο Σώμα Χριστού, προσφέρει αυτούς και τον Χριστό. Δεν διαλέγεται επί της πίστεως. Προσφέρει τη δυνατότητα να μπορέσει ο άνθρωπος να δεχτεί τον Χριστό. Και τι γίνεται, οποιοδήποτε διάλογος. Όταν πηγαίνουμε λοιπόν έξω από τα όρια της Ευρώπης και κηρύττουμε τον Χριστιανισμό, δεν μπορούμε να δεχτούμε κάποιον ηθαγενή που θα μας πει, ξέρετε, αυτό μπορώ να το δεχτώ, αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Πάλι θα μιλήσουμε τη γλώσσα του μεγάλου θεολόγου του 19ου αιώνα, του Κωνσταντίνου Οικονόμου, του Εξοικονόμου. Γράφοντας για την ανάγκη βαπτίσεως όλων των ερετικών, ακολουθώντας την πράξη των πολυβάλλων και όλων των αδύναμων της Εκκλησίας, ο Οικονόμος, λέει, πώς είναι δυνατόν ένας ερετικός να μιλεί τα πάντα και να δέχεται ερετικό βάπτισμα. Να αρνηθεί τα δικά του τα πάντα και όμως να εμπλέκει στο ερετικό βάπτισμα. Υπάρχει στην Γερμανία, έχει συντυπογραφεί από όλες τις ετήσεις δυνάμεις, δεν θέλω να γίνω εκκυρόπουλος, αλλά έχουν υπογράψει και εμείς την ορθόδοξη ότι δεν χρειάζονται να βαπτίζονται, να εισέχονται στην ορθοδοξία για βαπτίσματος ούτε οι βαπτικοί ούτε οι προτεστάντες. Ξέρετε γιατί το εκκυρόπουλοι οι παντικοί και οι προτεστάντες, επειδή με πονηρία έρχονται στην ορθοδοξία και θέλουν να δικαιωθεί η θέση. Αφού μας αναγνωρίζεται το βάπτισμα, τα ξέρω σε συζητήσεις, δέχεσαι την ιεροσύνη μας. Αφού δέχεσαι την ιεροσύνη μας, δέχεσαι την Θεία Ευχαριστία μας. Άρα δεν μας χωρίζει τίποτα, είμαστε ενωμένοι. Και φτάνουμε λοιπόν με τον οικουμενισμό σήμερα να αφήνουμε στους άλλους την πεποίθηση της καθαρά όχι σπαρμένη αλλά εγκληματική και φανατικόρο πεποίθηση ότι δεν υπάρχει καμία διαπολάτευση μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος και μέσα στον παπισμό και μέσα στους προτεσταντισμούς αλλά και μέσα στις άλλες θρησκείες. Ο δρόμος προς τα θρησκεύματα του κόσμου έχει ψηλά πρόσωπα της Εκκλησίας μας. Ενισχύουν αυτή την τάση, την τάση προς την πανθρησκεία μέσα σε αυτά τα θρησκεύματα του κόσμου. Δεν μπορεί να υπάρχει τη σωτηρία. Άρα, αγαπητοί μου αδελφοί, οι Άγιοι Πατέρες δεν φοβούνται τους διορμούς, αλλά φοβούνται την αίρεση. Γι' αυτό δείχνουν τόσο μεγάλη ευαισθησία. Το δικό μας έργο είναι η ανάγκη συνεχείας του αγώνας των Πατέρων. Εάν δεν είμαστε πάνω στο στερεό θεμέλιο των Πατέρων και Αγίων μας, θα είναι το θεμέλιο που έθεσε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, δεν είναι δυνατόν να διαλέγεται η ορθοδοξία με τον κόσμο. Θα διαλέγεται η καποδοξία η δική μας με την καποδοξία του κόσμου. Γι' αυτό δεν μπορεί να επιτύχουν οι διάλογοι αυτοί είτε στον χώρο των χριστιανών είτε στον χώρο της παθηλικίας. Μπορεί να έχουμε κάποια άνοδο με την πολύ και πολλά γίνονται να έχουμε άνοδο με την πολύ της πλάνης ως ορθοδοξία. Αλλά δεν είναι δυνατόν να ξεγελαστούν όλοι οι ορθόδοξοι. Τουλάχιστον θα είμαστε καταγέλαστοι απέναντι στους Αγίους της Εκκλησίας. Αυτό είναι το δράμα της εποχής μας και ο Θεός να δώσει όσο υπάρχει καιρός να συναισθανθούμε το έγκλημα το οποίο διαπράττουμε όχι μόνο απέναντι στη φύση μας, αλλά απέναντι και στους άλλους ανθρώπους, στους συνανθρώπους μας, που δεν τους αφήνουμε να προσεγγίσουν και να ξαναβούν την πίστη των Αγίων Πατέρων, των Αποστόλων, των Προφητών, όλων των κατοικητηρίων του Αγίου Πνεύματος. Καλή σας αποστολή των υπόλοιπων.